Έλυσε λοιπόν το εμβληματικό συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Έχουν γίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Μόλις ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη που έλαβε από τον Υπουργό Ενέργειας, τον Κώστα Σκρέκα, η Νικόλη Λιβαδάρη. Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον το επόμενο τραπέζι. Από ό,τι με ενημερώνουν, έχουμε σε ζωντανή σύνδεση. Έχει ξεκινήσει το επόμενο τραπέζι, να πούμε, με το Μιχάλη τον Ψήλο που συντονίζει. Και είναι Σκυλακάκης, Διαμαντοπούλου, Παγουλάτος, Προβόπουλος στο τραπέζι συζήτηση αυτή. Αλλά πάμε τώρα στον Ανέστη. Έχουμε τον Ανέστη τον Τόκα. Ναι, τον βλέπουμε ότι μας περιμένει υπομονετικά. Ανέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Φίλιππε από το Ζάπιο. Εδώ και λίγη ώρα έχουν βγει πρώτες ηλιαχτίδες, αν και ήταν βροχερός ο καιρός. Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, πολιτικών σήμερα εδώ στο Ζάπιο. Σε λίγο θα ακούσετε το πρώτο πάνελ που ξεκίνησε με τον Μιχάλη τον Ψήλο. Απλώς να σας πω ότι τα καλύτερα λέγονται στα πηγαδάκια, βέβαια, πέρα από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και του Υπουργού Οικονομικών. Αυτά που μας λένε στην κάμερα της Ναυτεμπορικής και θα τα δείτε τις επόμενες ημέρες είναι ότι όλοι βλέπουν ότι το 2023, ναι, μεν θα είναι ένα δύσκολο έτος ενεργειακά και λόγω πληθωρισμού και λόγω αυξήσεων των επιτοκίων, όμως όλοι έχουν σχέδια, είναι αισιόδοξοι. Και όταν τους ρώτησα με την κάμερα της Ναυτεμπορικής αν οι εκλογές που έρχονται έτσι κι αλλιώς θα είναι ένα γεγονός που θα φρενάρουν τα σχέδιά τους, είπαν όχι καθόλου, είμαστε το 2023, όλα θα πάνε καλά και είναι πολύ περήφανοι και νομίζουν ότι η Ελλάδα πραγματικά θα κάνει άλματα και ειδικά εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες χρόνια αγωνίζονται και μάλιστα μου είπαν Μαρία και Φίλιππε ότι το γεγονός ότι επί 10 χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί με την κρίση αλλά και με την πανδημία, όλοι έχουν γίνει πλέον, έχουν προσαρμοστεί στο οικονομικό περιβάλλον και θεωρούν πλέον ότι και το 2023 θα είναι εξαιρετικό όπως είναι το 2022. Όλοι τους είπανε βέβαια και για τον Όμιλο Ναυτεμπορικής ότι είναι πολύ χαρούμενοι για αυτό το συνέδριο το οποίο ανέβασε, όπως μου είπανε, το level των οικονομικών συνεδρίων σε άλλο επίπεδο. Περιττό να σας πω ότι έχουμε κόσμο ο οποίος έχει έρθει από διάφορους κλάδους, από ενέργεια, από τουρισμό, από το χώρο των πετρελαίων, τον κατασκευαστικό. Και αναμένεται βέβαια τώρα με τα πάνελ που ξεκίνησαν ήδη να έχουμε και ειδήσεις, καθώς έχουμε πρωταγωνιστές εταιριών, θα ανακοινωθούν εξαγορές και γενικά θα ανακοινωθούν επεκτάσεις. Άρα λοιπόν, νομίζω όμως ένα συνέδριο που αν ήτι άλλο παράγει ειδήσεις και στο πρώτο σκέλος είδαμε τις ομιλίες, παρακολουθήσαμε τις ομιλίες του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Αλέξη του Τσίπρα, όπως επίσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Και Φίλιππε, θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι, γιατί βγάλανε ειδήσεις. Τι πολιτικές ειδήσεις προέκυψαν. Ας πούμε τώρα, Ανέστη, θα άκουσα από τον Τσίπρα την ομιλία κρατώ, η μισή Ελλάδα χρωστάει. Να γίνουν τώρα 120 δόσεις. Ναι. Βεβαίως, είναι αυτές οι ειδήσεις. Ναι, ακριβώς, το είπε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη. Θα είμαστε όπως και συνέχεια σε επαφή. Όπως και την ειδήση του κυρίου Σταϊκούρα, έτσι, για το 2023, ότι θα είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Μπράβο. Μίλησε. Οπότε μπορούμε τώρα να περάσουμε στο πάνελ. Για πρωταθλήτρια σε αριθμό αύξησης επενδύσεων και ανάπτυξης. Πρέπει να το πούμε. Έχεις δίκιο, Ανέστη. Θα συνοψίσουμε όλες τις ειδήσεις, αλλά πάμε να μην χάσουμε το ρυθμό για να δούμε τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη με συντονιστή τον Μιχάλη Ψήλο. Αμέσως τώρα θα δούμε ποιος έχει το λόγο. Σύνδεση λοιπόν, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Διαμαντοπούλου, απαντά στις ερωτήσεις του Μιχάλη Ψήλου. Για την ίδια και για τον κόσμο. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι χώρες οι οποίες την αποτελούν γνωρίζουν πια όλες, ειδικά μετά από τις τελευταίες κρίσεις, ότι δεν μπορεί καμία να υπάρξει μόνη της. Η Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομικά χώρα, είδαμε, αποκαλύφθηκε μέσα στον πόλεμο ότι ήταν εξαρτημένη όσον αφορά την άμυνά της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαρτημένη όσον αφορά την ενέργεια από τη Ρωσία και εξαρτημένη όσον αφορά τη βιομηχανία της από την Κίνα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα κατανοεί αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται μια πολύ πιο ευρύτερη συμμαχία και όχι απλά συμμαχία, μια πιο μεγαλύτερη στήριξη για να προχωρήσει. Όμως, κυρία Διαμαντοπούλου, θα σας διακόψω. Όλοι κατηγορούν τη Γερμανία σήμερα, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ότι λειτουργεί εγωιστικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Λειτουργεί με τη λογική ότι είναι μια πλούσια χώρα, έχει δημοσιονομικό χώρο, άρα μπορεί να διαθέσει 200 δισεκατομμύρια για τα νοικοκυριά. Αντίθετα, οι φτωχότερες χώρες δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι αυτό μια ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης? Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει
εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα. Τα 200 δισεκατομμύρια δίνονται σε 4 χρόνια και η στήριξη των επιχειρήσεων γίνεται μέσα από εγκρίσεις της Επιτροπής για το State Aid, για την ενισχυμένη βοήθεια. Δεν χωράει όμως αμφιβολία ότι η πορεία μας, η θετική, η θετικότερη πορεία μας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, το οποίο πιστεύω πια ότι στο σύνολό του έχει διδαχθεί αρκετά από την προηγούμενη συμπεριφορά του, όπου κοιτώντας αφιψηλού από την οπτική ματιά του πολύ ισχυρού, κράτησε σε περιόδους δύσκολες πολύ εγωιστική στάση. Όχι στην πανδημία, δηλαδή στην πανδημία είδαμε ότι όλες οι χώρες λειτουργήσαν όπως είπατε, ήμασταν μαζί. Στην αρχή του πολέμου ήμασταν όλες οι χώρες μαζί. Έδειξε, σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν περιοδικά διεθνούς φήμης με το εξώφυλλο «Η επιστροφή της Δύσης». Και τώρα υπάρχει εξώφυλλο με την παγωμένη Ευρώπη, έτσι, που δείχνει ότι η Ευρώπη πάγωσε. Θεωρώ ότι ο ρόλος της Γερμανίας το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ ουσιαστικός όσον αφορά και τη σχέση με την Κίνα. Δεν ήταν αισιόδοξη η επίσκεψη του Σόλτς, του καγκελερίου Σόλτς, όπου ουσιαστικά μπήκαν τα ζητήματα βιομηχανικής σχέσης ή εξάρτησης Κίνας με Γερμανία. Έχουμε την επίσκεψη του Γάλλου σήμερα στην Αμερική, όπου ουσιαστικά θα αντιμετωπιστεί το θέμα της αμερικανικής πολιτικής, η οποία ουσιαστικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη, στη βιομηχανία της Ευρώπης. Και για να λυθούν αυτά τα ζητήματα, πρώτον θα απαιτηθεί χρόνος και δεύτερον, εκτός από όλα αυτά που συζητούμε, δηλαδή την ενεργειακή πολιτική, το θέμα της οικονομικής πολιτικής, νομίζω στο δεύτερο γύρο θα μας δοθεί η δυνατότητα, γιατί όταν λέμε ενεργειακή πολιτική, να σκεφτούμε ότι για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία, αυτό το διάστημα το τελευταίο υπογράφηκαν 56 διαφορετικές συμφωνίες, οι οποίες χρειάζονται και διαφορετικές υποδομές. Δηλαδή έχουμε Αλγερία, Ισπανία στη μία άκρη, Ελλάδα, Βουλγαρία στην άλλη, Κροατία με Άντρια στη μέση. Έχουμε την δημιουργία πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνεργασία. 8 χώρες στη Βαλτική, Δανία, Γερμανία. Δηλαδή, βλέπουμε μια φοβερή κινητοποίηση όλο αυτό το διάστημα. Είναι καλό να εντοπίζουμε τα αρνητικά, αλλά να βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Να πάω στον κύριο Προβόπουλο. Και τελευταία λέξη, ότι μέσα σε όλο αυτό πρέπει να βάζουμε πάντοτε την κοινωνική διάσταση. Γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή στις οικονομίες και στις κοινωνίες σε όλες τις χώρες χωρίς εξαίρεση. Είδαμε ότι απειλήθηκε απαγωγή υπουργού στη Γερμανία. Έτσι, πώς το φανταζόταν αυτό πριν από λίγο καιρό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και η επιτροπή στην οποία προεδρεύω τώρα για το κοινωνικό κράτος θέτει κάτω αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, πώς το κοινωνικό κράτος θα μπορέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Διαμαντοπούλου.